στους κτηνοτρόφους, λένε ότι θα κατέβουν μερικά στα τέμπη. Και λένε ότι δεν σας πιστεύουν. Με τους κτηνοτρόφους, με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, όπως και με το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, διατηρούμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Κάθε σύσκεψη, κάθε συνάντηση που έχουμε, πιστεύω ότι δρομολογεί την επίλυση προβλημάτων χρόνιων παθογενειών που ταλανίζουν τον κτηνοτροφικό κόσμο. Το προηγούμενο διάστημα αντιμετωπίσαμε αρκετές τέτοιες παθογένειες. Θυμίζω ότι δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα των αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων, οι οποίες νομιμοποιούνται χωρίς κανένα πρόστιμο. Θυμίζω επίσης ότι απλοποιήσαμε τις διαδικασίες για την ίδρυση νέων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που δεν χρειάζεται πια να έχουν γραφειοκρατία που τους ταλαιπωρούσε στο παρελθόν, δεν χρειάζεται να έχουν δηλαδή περιβαλλοντικές άδειες. Αποφασίστηκε σήμερα να υπάρχει μια συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ζητήματα των βοσκοτόπων και με αφορμή τη σημερινή συνάντηση θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, γιατί γίνεται αρκετός θόρυβος και υπάρχει σύγχυση και αναστάτωση στους κτηνοτρόφους αναφορικά με την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά στο σκέλος που αφορά τη φέτα. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει καμία χαραμάδα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να έρθει καναδέζικο τυρί ως φέτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτα προστατευμένη η φέτα, όπως και όλα τα προϊόντα ονομασίας, προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Ωστόσο, η προστασία αυτή δεν ισχύει εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συμφωνία αυτή κάνουμε ένα ακόμη θετικό βήμα και προστατεύεται περαιτέρω η φέτα και στην καναδέζικη αγορά. Έτσι, όσοι μέχρι σήμερα παρήγαγαν λευκό τυρί και το πουλούσαν ως ελληνική φέτα με ελληνικά σύμβολα, ελληνική σημαία, Κίονες, Ακρόπολη ή με άνδρους, δεν μπορούν να το κάνουν πλέον, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το χαρακτηρισμό ελληνική και επίσης θα πρέπει να αναγράφουν τη χώρα προέλευσης. Εφ' εξής επίσης, όσοι από τούτο και στο εξής δηλαδή θα μπουν στον χώρο της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στον Καναδά, αναγκαστικά θα λένε ότι το λευκό τυρί που πουλούν είναι από μίμηση φέτας, είναι φέτα style, είναι τύπου φέτα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούν επίσης ελληνικά σύμβολα και θα πρέπει ευθυνώς να αναγράφουν τη χώρα προέλευσης αυτού του τυριού.